Ένας κύκλος έκλεισε. Αποφάσισα την παρέτηση της κυβέρνησης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ανακοινώνοντας το διάγγελμά του ότι έλαβε την απόφαση να παραιτηθεί. Η λαϊκή εντολή που πήρε 25 του Γενάρη εξήγησε τα ωριά της, τόνισε ο κύριος Τσίπρας, απευθυνόμενος στους πολίτες μέσω του τηλεοπτικού διαγγέλματός του. Οι πιέσεις, οι εκβιασμοί, τα τελεσίγραφα, η πειθωτική ασφυξία οδήγησαν σε μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Όλοι τη ζήσαμε. Αλλά και όλοι ζήσαμε την υπομονή, την ψυχραιμία, την αντοχή του λαού μας. Τη λαϊκή αποφασιστικότητα που κατέγραψε το δημοψήφισμα. Την απόφαση να αλλάξουν τα πράγματα, να αλλάξει η χώρα. Να αλλάξουν όλα εκείνα που μας οδήγησαν στην κρίση και στην κοινωνική αποσύνθεση. Ας είμαστε καθαροί. Χωρίς αυτή τη λαϊκή αποφασιστικότητα, οι δανειστές είτε θα είχαν επιβάλει απολύτως τη βούλησή τους, είτε θα μας είχαν οδηγήσει στην καταστροφή. Αυτή η αποφασιστικότητα ήταν παρούσα σε κάθε φάση των διαπραγματεύσεων. Αυτή η αποφασιστικότητα έδινε δύναμη στη δική μας αντίσταση, στη δική μας μάχη μέρα-μέρα, με τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις και τις απειλές των δανειστών. Σήμερα αυτή η δύσκολη φάση τελειώνει οριστικά. Με την επικύρωση της συμφωνίας και με την εκταμείευση της πρώτης δόσης των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και με την πληρωμή των υποχρεώσεων της χώρας τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Επαφή με στην κρίση σας, είπε σε άλλο σημείο του διαγγέλματος ο Πρωθυπουργός, περήφανος και ήσυχος με τη συνείδησή μου, διαπραγματευτήκαμε σκληρά, αντέξαμε σε πιέσεις και εκβιασμούς. Φτάσαμε, είναι η αλήθεια, στα όρια μας. Εσείς τέλος με την ψήφο σας θα μας κρίνετε όλους. Και εκείνους που δώσαμε τη μάχη μέσα και έξω από τη χώρα για να μην βρεθεί η Ελλάδα στο απόσπασμα και εκείνους που επικαλούμενοι ιδεολογική συνέπεια εισηγούμενοι την άποψη ότι η Ελλάδα χρειάζεται δανεισμό, δηλαδή μνημόνιο, αλλά με δραχμή διέπραξαν την ακραία ασυνέπεια να μετατρέψουν σε κοινοβουλευτική μειοψηφία την πλειοψηφία που ο λαός μας έδωσε στην πρώτη στον τόπο κυβέρνηση της αριστεράς. Αλλά και εκείνους θα κρίνεται από το παλιό πολιτικό σύστημα και τα κέντρα της διαπλοκής που όλο αυτό το διάστημα μας καλούσαν και μας πίεσαν συντονισμένοι με τα πιο σκληρά κέντρα των δανειστών να υπογράψουμε οτιδήποτε μας έβαζαν μπροστά μας, συκοφαντώντας μάλιστα την αντίστασή μας ως δίθεν κολυσιεργία. Ελληνίδες, Έλληνες, επαφίεμαι στην κρίση σας με τη συνείδησή μου ήσυχη. Περήφανος για τη μάχη που έδωσα και εγώ και η κυβέρνησή μου. Πάσχισα όλο αυτό το διάστημα να παραμείνουμε πιστοί σε όσα υποσχεθήκαμε. Διαπραγματευθήκαμε σκληρά και επίμονα για μεγάλο διάστημα. Αντέξαμε σε πιέσεις και εκβιασμούς. Φτάσαμε, είναι αλήθεια, σε καταστάσεις οριακές για τον λαό και την οικονομία. Κάναμε όμως την υπόθεση της Ελλάδας παγκόσμια υπόθεση. Συνεχίζοντας, ο κύριος Τσίπρας τόνισε: με τη δουλειά όλων μας η συμφωνία θα αποδεχθεί η αρχή του τέλους. Δεν είναι εύκολη, αλλά μας δίνει δυνατότητες. Αρκεί η κοινωνία να είναι όρθια και παρούσα, τόνισε χαρακτηριστικά. Μπροστά μας έχουμε ακόμα να δώσουμε πολλές δύσκολες μάχες, αυτή τη φορά εντός της χώρας. Η μάχη κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς που μόλις άρχισε. Η μάχη για να πληρώσουν επιτέλους οι αιωνίως κερδισμένοι που κανείς μέχρι τώρα δεν τόλμησε να αγγίξει. Η μάχη για την απόδοση δικαιοσύνης σε όσους μέχρι τώρα βρίσκονται υπεράνω των νόμων. Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής για ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα. Η μάχη των μαχών για να αλλάξουμε το κράτος, ούτως ώστε να γίνεται κάθε μέρα πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό για τον πολίτη, πιο εχθρικό για το ρουσφέτη, τον κομματισμό και τη διαφθορά. Όλα αυτά όμως απαιτούν καθαρή εντολή, ισχυρή κυβέρνηση, σταθερή και χωρίς ταλαντεύσεις πορεία. Και προπάντων απαιτούν συμπόρευση με την κοινωνία, με όλους εκείνους που θέλουν αλλαγές με δημοκρατία, μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο, διαφάνεια και δικαιοσύνη. Ελληνίδες, Έλληνες, παρά τις δυσκολίες παραμένω αισιόδοξος. Πιστεύω ότι τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα, εγκλωβισμένοι στη μέγενη της διαπραγμάτευσης. Θα ζητήσω την ψήφο του ελληνικού λαού
για να κυβερνήσουμε και να ξεδιπλώσουμε όλες τις πλευρές του κυβερνητικού μας προγράμματος. Πιο έμπειροι, πιο έτοιμοι, πιο προσγειωμένοι, αλλά πάντα προσιλωμένοι στον τελικό στόχο μιας ελεύθερης, δημοκρατικής και κοινωνικά δίκαιης Ελλάδας, θα σταθούμε όρθιοι και συνεπείς στις νέες συνθήκες.